Ποια ναι. κατάσταση βιώνετε σήμερα εσείς στην πόλη, τι πιστεύετε ότι είναι καλ, καλό, να μας πείτε και κάποια που θεωρείτε ότι είναι καλά, τι είναι πολύ χάλια, τι είναι σε έναν δρόμο. Ναι. Να σας πω, η κατάσταση που βιώνει νομίζω κάθε Θεσσαλονικιός ε, από χρόνο σε χρόνο χειροτερεύει και από δημοτική αρχή σε δημοτική αρχή και αυτό έχει να κάνει με την κεντρική πολιτική που ακολουθείτε και ακολουθεί ειδικά ένας μεγάλος δήμος, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος ε, σε σχέση με την υποχρηματοδότηση που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, την υποχρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών και ταυτόχρονα από τον κρατικό προπολογισμό και ταυτόχρονα το πέρασμα αρμοδιοτήτων πολύ σοβαρών από το κράτο στο δήμο, στου Δήμου. Όπω για παράδειγμα, η παιδεία, τα σχολεία κλπ. τα προηγούμενα χρόνια καθαριότητα. Αυτό έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η καθαριότητα που βιώνει, που βιώνει η Θεσσαλονίκη καθημερινά και ιδιαίτερα τώρα. Τι ζεστέ μέρε που γίνεται αφόρητη κατάσταση, ακριβώ γιατί οδηγείται η κατάσταση και με ευθύνε τη τωρινή δημοτική αρχή και των προηγούμενων οδηγείται σε μια ε, παραπέρα ιδιωτικοποίηση, με του εργολάβους να είναι ήδη μέσα στο παιχνίδι στη συντήρηση των οχημάτων. Και βλέπουμε επειδή και όλο το προηγούμενο διάστημα και μπροστά στι εθνικέ εκλογέ, κάναμε συναντήσει έτσι κι αλλιώ εμεί και οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές μα είναι μέσα στου χώρου δουλειά ε, και στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Έχει με τον εργολάβο στη συντήρηση των οχημάτων έχει δημιουργηθεί το εξή: Η, εργο... Η συντήρηση είναι κάκιστη των οχημάτων. Τα μισά οχήματα δεν, με... δεν κουνούν. Γιατί είναι κάκιστη, δεν δίνονται τα λεφτά, ε, δεν, δεν απαιτούν. Ε, γιατί, ποιο ελέγχει τον εργολάβο, γιατί έτσι είναι όταν, όταν ιδιωτικοποιεί ένα τομέα και δεν έχει ε... τον έλεγχο, την ευθύνη κλπ. Και, και επίση το βλέπουμε καθημερινά με τα δεκάδε εργατικά ατυχήματα, εκατοντάδε τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά μέσα στο 2023 σχεδόν κάθε μέρα και ένα εργατικό ατύχημα στο, στην καθαριότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκη, που πολλά από αυτά είναι και λόγω τη κακή συντήρηση των οχημάτων. Ε, Γενικά, στο θέμα τη καθαριότητα, η δική σα πρόταση ποια είναι ω υποψηφιότητα. Η δική σα πρόταση είναι ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερε προσλήψει και, όμως στο, χίλια σάρωμα, και στο Σάρωμα. Είναι όμω 1100 άτομα, ξέρετε. Γιατί το λέω ναι, και μιλάμε για συνεχώ. Γιατί πολλοί είναι, δεν, δεν βγαίνουν στον δρόμο. Οι περισσότεροι είναι διοικητικοί. Άλλοι έχουν. Αυτά μα λένε. Δεν ξέρω αν ισχύει. Υπάρχει και αυτό το Α, ζήτημα. Άλλοι φεύγουν και έχουν άδειε. Ναι, για εκεί που προσλαμβάνονται, εκεί πρέπει να δουλεύουν. Ναι, ανεξάρτητα όμω, αν υπάρχουν. Και κάποια φαινόμενα τα οποία. Δεν βέβαια... πρέπει να μετακινηθούν, να πάνε στην καθαριότητα έξω, επειδή δηλαδή προσλήφθηκα για κάτι άλλο. Όχι, μα και αυτό, αυτό υπάρχει, το ξέρουμε. Ναι. προσλαμβάνουν για την καθαριότητα και δεν είναι στην καθαριότητα. Σου Λέμε πέρα, ότι αυτοί, δηλαδή. ναι, ναι. αυτοί που έχουν προσληφθεί για την καθαριότητα πρέπει να είναι στην καθαριότητα, αλλά και πάλι δεν επαρκούν. Εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να διεκδικήσει ένα Δήμο, μια δημοτική αρχή, και αυτή είναι η διαφορά μα από κάθε άλλη δημοτική αρχή και το έχουμε αποδείξει όπου, όπου διοικήσαμε Δήμου. Ότι εμεί θα είμαστε ο κύριο Ζέρβα και οι προηγούμενοι δημαρχικοί η δημοτική του αρχή δεν διεκδίκησαν ούτε στιγμή από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία περισσότερα κονδύλια για το, για το Δήμο, περισσότερε προσλήψει. Ε, σα ίσα και επίση είναι και η ποιότητα τη δουλειά. Όταν δεν χορηγεί στου εργαζόμενου τα μέσα ατομική προστασία, πέρα από σοβαρό ζήτημα. Τι ήταν αυτό υγείας, με τα μέσα, το προ... παρουσιάζουμε ένα χρόνο. Θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Πέρα από σοβαρό ζήτημα υγεία καταρχήν για του εργαζόμενου, τη προστασία τη υγεία του. Είναι και ζήτημα το πώ μπορούν να κάνουν και ποιοτικά τη δουλειά. Όταν ένα άνθρωπο, ένα εργαζόμενο δεν έχει τα μέσα για να κάνει τη δουλειά και αναγκάζεται να τα βάζει, να τα βάζει από την τσέπη του με του πενιχρού μισθού που παίρνει, για να τα πάρει κάποια στιγμή, όποτε, και μόνο όταν πιέζουμε εμεί μαζί με του εργαζόμενου στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και, το, και του και και αντιδημάρχου και τη Δημοτική Αρχή, για να πιέσουμε να, κάποια, να, να δώσουν κάποια χρήματα από αυτά που χρωστάνε στου εργαζόμενου και στου συνταξιούχου ακόμα, έχουν βγει στη σύνταξη κάποιοι, αλλά και για να δοθούν τα μέσα ατομική προστασία. Άρα, εμεί είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε και περισσότερε προσλήψει από, τον κρατικό, από, από, την, από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση και περισσότερος, περισσότερα, περισσότερα έσοδα, περισσότερα χρήματα για αυτού του τομεί που δεν είναι μόνο η καθαριότητα, είναι το πράσινο, είναι οι χώροι πολιτισμού, αθλητισμού, που δεν υπάρχουν στην πόλη όσοι θα έπρεπε, ενώ υπάρχουν αναξιοποίητα ακίνητα του Δήμου ή εκτάσεις, ε, είναι η εκτασεις ειναι χώρη που ασφικτι, η πόλη μας, είναι το, είναι το εντελώς άλλο πλάνο και σχέδιο που έχουμε για την αξιοποίηση της ΔΕΘ, από αυτό που συμφωνούν όλα τα άλλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και οι παρατάξεις τους, και οι υποψήφοι του και αυτοί που έχουν ανακοινώσει. Εντάξει, τώρα, υπάρχουν στελέχοι και των κομμάτων που έχουν άλλη άποψη. Ναι, δεν το λέτε. μπορεί να διαφοροποιούνται, λέω, η λέω, βασική ναι. γραμμή των Τα κομμάτων. Τα δύο-τρία πράγματα που έχετε ω προτεραιότητα να βρω, είσαστε Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, εσεί. Τα τρία πρώτα πράγματα που θα θέλατε να κάνετε, ποια είναι, κύριε ε, Τονπολίδη. Ε, μια, μια δημοτική αρχή ε, με την λαϊκή συσπήρωση και του κομμουνιστέ μπροστά και άλλου αγωνιζόμενου αγωνιστέ, καταρχήν, θα είναι μπροστά για να ε, σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα. Που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι οι αυτοαπασχολούμενοι τη πόλη μα. Και θα είμαστε μπροστά και στα μεγάλα ζητήματα και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τη ακρίβεια και σε αυτό έχει να κάνει ο Δήμο. Εμεί έχουμε κάνει εκατοντάδε προτάσει και ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη. Α πούμε για παράδειγμα για τα ζητήματα τη ακρίβεια, για να έχουν μια ανάσα οι, οι πολίτε Θεσσαλονίκη και οι εργαζόμενοι, να καταργηθούν εντελώ τα δημοτικά τέλη σε κάποιε κατηγορίε ανέργων, χαμηλοσυνταξιούχων, χαμηλόμισθων, να μειωθούν σε κάποιες άλλες κατηγορίες πολύ πιο δραστικά και άμα θέλετε γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα που θα βρούμε τα χρήματα και λοιπά το πέρα από αυτό που είπαμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε από το κράτος περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση ότι πρέπει να φορολογηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην πόλη μας να πληρώσουν αυτές περισσότερα δημοτικά τέλη, γιατί δηλαδή έχουν πολύ μεγαλύτερους τζίρους. Σούπερ μάρκετ, τράπεζες, και όχι να πληρώνουν τα ίδια με ένα μικρό αυτοαπασχολούμενο στην Τούμπα, στην Ξηροκρίνη που έχει ένα μαγαζάκι και αναγκάζεται να πληρώνουν τα ίδια τέλη με πολυεθνικές. Mm -hmm. ε, και... ε, επίσης φυσικά είναι και άλλα ζητήματα, τα ζητήματα των ελεύθερων χώρων, του πρασίνου που είναι βασικά ζητήματα τα οποία αξιοποιήσεις και τα ζητήματα της σχολικής στέγης που έχουμε αναδείξει και με εκδηλώσει και με παρουσιάσει και τι επόμενε μέρε. ω δομικά ή έτσι όπω είναι φτιαγμένη η Δήμη σήμερα, η τοπική αυτοδιοίκηση, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξουν, να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, τώρα προβάλλουν το θέμα των, των αρμοδιοτήτων που δεν είναι ξεκάθαρε. Θέλουν περισσότερε αρμοδιότητε. Άλλοι μιλάνε για ένα σχέδιο πόλεων κρατών. Εσεί βλέπω ότι συνδυάζετε την αυτοδιοίκηση, δεν την έχετε αποκομμένη σε σχέση και με την κεντρική διοίκηση και με τα προβλήματα που συνολικά. Να, ε, αντιμετωπίζουμε οι δημότες και οι πολίτε δηλαδή. Κοιτάξτε, έτσι όπω ε, με του τελευταίου νόμου έχει ε, αντιδραστικοποιηθεί ο ρόλο, να το πω έτσι, των δήμων και των περιφερειών, έχουν γίνει σαν μικρέ κυβερνήσει, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε τέτοιου μεγάλου δήμου του πολεοδομικού συγκροτήματο, όπω είναι ο Δήμο Θεσσαλονίκη, ε, αστικών κέντρων. Ε, με τόσες αρμοδιότητες που έχουν πλέον μεταφερθεί από το κεντρικό κράτος. Ε, με αυτή την έννοια δεν είναι ζήτημα μόνο μοντέλου κλπ, αλλά είναι ζήτημα κυρίως κατεύθυνση και περιεχομένου λέμε εμείς και είναι ζήτημα το ότι φυσικά μόνη της μία δημοτική αρχή ε, δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά την κατάσταση και τη ζωή των πολιτών αν δεν υπάρξει μια συνολικότερη σύγκρουση και αν δεν υπάρξουν συνολικότερες και ριζικές αλλαγές και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Φυσικά μπορεί και όπως το έχουμε αποδείξει η λαϊκή συσπήρωση, οι κομμουνιστές μαζί με τους άλλους συνεργαζόμενου και αγωνιστές να διοικήσουμε πολύ καλύτερα και να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τους εργαζόμενους σε κάποιους Δήμους. Μάλιστα. Αλλά πάλι λέω ότι είναι ασφικτικό το πλαίσιο. Ας πούμε είναι γνωστό ότι ο Δήμαρχος της Πάτρας ο Κώσος ο Πελετίδης με τη λαϊκή συσπήρωση για διεκδικήσεις που είχε για να προσλάβει και να κρατήσει συμβασίουχους να μην, τους, να μην τελειώ... μετά τις συμβάσεις τους ε, ε, βρέθηκε για άλλα πολλά γιατί διεκδίκησε ελεύθερους χώρους ε, στην Πάτρα να μην περάσουν στους ιδιώτες παρα, παραλιακά μέτωπα κλπ έχει πάει στα δικαστήρια από την αποκεντρωμένη διοίκηση από το κεντρικό κράτος θα ε, ε, έχετε έναν πόλεμο αυτά. δηλαδή αυτό λέτε. Κύριε. Κύριε Τουμπουλίδη, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως μέχρι τις εκλογές. Εγώ να είστε ευχαριστώ καλά. για την